Φίλες και φίλοι, γεια σας και πάλι μαζί από το στούντιο του Ορφέας Web TV στην εκπομπή Λόγω Αλήθειας. Στο τέλος, στην τελευταία εκπομπή μας, η τελευταία πρόταση του καλεσμένου μας, του κύριου Βασιλιάδη, ήταν «Η ζωή είναι πόλεμος και στον πόλεμο δεν είσαι αδρανής». Κύριε Βασιλιάδη, καλώς ορίσατε, σας ευχαριστούμε. Μπορείτε να συνεχίσετε αυτό. Κύριε Καναλόπουλε, δεν αδρανούμε, είμαστε κάθε μέρα στον πόλεμο. Και θα πολεμούμε μέχρι τις τελευταίες ρανίδες του αίματός μας, διότι δεν γίνεται αλλιώς. Αν σταματήσεις να πολεμάς, απλά δεν ζεις. Και αν το γιώτα δημιούργημα, όπως λέει εδώ στο κείμενο, δεν είναι συμβατό το γιώτα έξω από τη δημιουργία του, δεν μπορεί να υπάρχει συμβατότητα. Είσαι δημιουργημένος με πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Ωραία. Και λέει λοιπόν εδώ πέρα ο Αρτέμισος Όρας, έξω από τη δημιουργία του, έξω από τη δημιουργία του, το γιώτα δημιούργημα, απλά δεν υπάρχει και δεν υπήρξε και ποτέ. Για να το σκεφτούμε λίγο πόσο το ποτέ είναι τεράστια κουβέντα, έτσι, είναι όπως και το πάντα. Πώς μπορούμε, δώστε μας αυτό να το καταλάβουμε λίγο, δηλαδή να καταλάβουμε και οι φίλοι μας. Όταν είσαι εκτός της ολότητάς σου, έξω από τη δημιουργία, δηλαδή παράσιτο, να το πω έτσι απλά, δεν είσαι ποτέ μέσα στη δημιουργία, δεν μπορείς να ζήσεις, γιατί έξω από τη δημιουργία δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μία είναι η δημιουργία, έχουμε πει. Εκτός δημιουργίας υπάρχει ένα χάος. Στο χάος υπάρχει ζωή. Δεν υπάρχει. Ούτε υπήρξε ποτέ. Χάος μπορούμε να πούμε τη σημερινή κατάσταση που βιώνουμε. Έχουν φέρει συνθήκες χάος ούτως ή άλλως στον πλανήτη μας. Και από ό,τι όπως πάνε, δηλαδή, αν δεν αντιδράσει όλος ο πλανήτης, όλοι οι ελληνάνθρωποι του πλανήτη μας, το γιώτα δημιούργημα, ως ολότητα, σίγουρα θα τα καταφέρουμε. Το λέω. Άρα σαν... πρέπει εμείς να μαζευτούμε και να πούμε... Το λέω αυτό με την έννοια ότι, αν είναι χάος αυτό που βιώνουμε, είμαστε πραγματικά μέσα στην αποστασία και όχι στη δημιουργία. Άρα η προσπαθιά μας, ο αγώνας μας, είναι να μπούμε, να μάθουμε την αλήθεια και να μπούμε μέσα στη δημιουργία νομοτελειακά και να λειτουργήσουμε όπως έχει ορίσει η ίδια δημιουργία μας. Όλοι οι Έλληνες άνθρωποι που εισαρκώθηκαν σε αυτό το χρονικό ήρθανε με αποστολή να εκτελέσουν συγκεκριμένα πράγματα για να μετουσιωθεί όλο αυτό το χάος που φέρανε οι αποστάτες στον πλανήτη μας και να τον επαναφέρουν στην ορθή νομοτελειακή του θέση. Χρονικά το πότε θα γίνει, εξηγήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή ότι είναι η περίοδος πολύ συγκεκριμένη, κλείνει μικρός και μεγάλος εν εαυτός. Είναι όντως ο καιρός που θα φυλακιστεί και όλο το άδικο. Κλείνουν οι κύκλοι και ανοίγουν άλλοι κύκλοι, χρονόκυκλοι. Το πόσο γρήγορα με τις μέρες που το μετράμε εμείς, εξαρτάται από το πόσο γρήγορα θα νοήσουν και οι τηλεθεατές μας και όλοι οι άνθρωποι του πλανήτη μας και εμείς οι ίδιοι, ότι ήρθαμε εδώ να εκτελέσουμε την αποστολή μας και πρέπει να την ολοκληρώσουμε. Πριν φύγουμε από αυτή την εσάρκωση. Πρέπει να ολοκληρώσουμε την αποστολή μας. Δεν είναι η ίδια όλων. Άλλη αποστολή έχω εγώ, άλλη έχεις εσύ. Όλοι μαζί όμως, στην ένωση της ένωσής μας, θυμάστε ένα κεφάλαιο στη φυσική που κάναμε που ήταν η ζεύξη των δυνάμεων. Μα όλα δεν είναι ζεύξη. Μάλιστα. Όλοι πως ο ίδιος δεν είναι ζεύξη δυνάμεων. Δεν είναι συζυγίες. Τι σημαίνει σύζυγος? Ας μάθουμε λίγο μέσα από την ίδια τη γλώσσα μας τι σημαίνει το κάθε σύμβολο. Γι' αυτό και φτάσαμε και ξεκινήσαμε με αυτό το κείμενο για να κατονίσουν οι άνθρωποι, για να πάμε μετά να δούμε αναλυτικά σε άλλες εκπομπές αφού ολοκληρώσουμε αυτό το κάθε ένα σύμβολο, πώς ακριβώς δημιουργήθηκε και ποιες ήταν οι ζεύξεις που γίνανε για να γίνει αυτό. Και τι κάνουν οι αποστάτες τώρα, εφόσον γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να ζήσουν εκτός δημιουργίας, τι κάνουνε. Οι άλλοι, τους λέει εδώ. Γι' αυτό οι άλλοι, οι αποστάτες δηλαδή, οι μεγάλοι, έρχονται σε σένα για τα δημιούργημα, γιατί εσύ έχεις όλες τις δυνάμεις της δημιουργίας. Έρχονται στο χώρο σου. Να μπουν στη δικιά σου δημιουργία για να υπάρξουν. Γιατί ξέρουν ότι αν δεν το κάνουν δεν υπάρχουν. Είναι ανύπαρκτοι. Αν σκεφτείς, κύριε Βασιλιάδη, με την ευκαιρία μου δίνετε τώρα με αυτό που είπατε, κάθε άνθρωπος πόσο τεράστιος είναι μέσα στη δημιουργία, που αυτούς που θεωρούμε μεγάλους, αυτοί έρχονται
Ναι. Και πρώτα από σένα. Ναι, γιατί αυτοί γνωρίζουν και σε θεωρούν, ας πούμε, πόσο. Να φέρουμε ένα πολύ απλό παράδειγμα που είναι και επίκαιρο, έτσι. Πάρε παράδειγμα τους μεγάλους, τα πιόνια των αποστατών, τους πολιτικούς της Ελλάδας. Έναν και ένα πιάστος. Κάθε πότε έρχονται. Κάθε τις εκλογές. Τι θέλουν από σένα. Την δύναμή σου. Την ψήφο σου. Τη δύναμή σου. Το κράτος σημαίνει δύναμη. Το κρατή του Δήμου. Να, ναι, αλλά εσύ είσαι το γιώτα δημιούργημα, εσύ είσαι ο δημότης, εσύ είσαι ο πολίτης και εσύ του δίνεις τη δύναμη για να σε διοικήσει. Ναι, και το παίζει αντιπρόσωπό σου, ενώ δεν είναι, αλλά δεν είναι εκπρόσωπος. Γι' αυτό και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Αν δούμε τα τελευταία, δεν θα σου πω εγώ πολλά χρόνια, 50 που τα θυμόμαστε λίγο πολύ μέσα από παιδάκια μέχρι σήμερα, 40. Περάσανε σχεδόν όλα τα κόμματα, οι κομματικοί σχηματισμοί μέσα από τη Βουλή των Ελλήνων. Η Βουλή των Ελλήνων είναι, δεν είναι των κομμάτων. Μην το ξεχνάμε αυτό. Των Ελλήνων. Τι κάνανε για τον Έλληνα. Για τον Έλληνα άνθρωπο, για τον πολίτη. Για όλους τους πολίτες. Για όποιος ζει και βιώνει σήμερα στην πατρίδα μας, είτε είναι Έλληνα άνθρωπος που έχει ελληνική ηθαγένεια, είτε Έλληνα άνθρωπος που έχει άλλη ηθαγένεια. Δεν μας πειράζει αυτό. Πολίτης είναι. Εδώ ζει. Εδώ δουλεύει. Εδώ εργάζεται. Εδώ παράγει. Ωραία. Τι έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια. Ζεις σε μια πόλη που είναι αποστατική. Συχνότητες αποστατικές παντού. Ζεις σε σπίτια κλουβιά. Βλέπεις κάτι που να είναι νομοτελειακό. Να είναι συμβατό με τη δημιουργία σου και την ύπαρξή σου. Κύριε Κανελόπουλε. Όχι. Άρα τι συζητάμε. Αποτύχανε παταγωδώς. Ποιοι μπορούν να τα επαναφέρουν όλα αυτά. Οι ίδιοι άνθρωποι, οι ίδιοι Έλληνες. Οι ίδιοι Έλληνες άνθρωποι, τα γιώτα δημιουργήματα. Ποιοι είναι αυτοί, οι ίδιοι πολίτες. Επανερχόμαστε αυτό που είπαμε. Πρέπει να αντιληφθούν οι πολίτες ότι αυτοί είναι που δίνουν την εντολή, άρα έχουν τη δύναμη. Άρα πρέπει να πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους. Γιατί τώρα όμως εγώ για να δώσω. Ναι, αλλά εγώ γιατί να δώσω ως πολίτης την εντολή σε έναν αποτυχημένο επαγγελματία πολιτικό που έχει πουλήσει τη Μακεδονία, το Αιγαίο, μας έχει δώσει τη χώρα για 99 χρόνια. Δηλαδή όλες αυτές οι συμβάσεις που υπογράψαν είναι προδοσίες όλες. Κατά ποιον, των Ελλήνων πολιτών. Για να το πάμε λίγο συγκεκριμένα, να πας και το καταλάβουν. Σκεφτείτε τώρα ότι όλο αυτό συμβαίνει σε όλες τις χώρες του πλανήτη. Δεν είναι τοπικό το θέμα, δεν είναι θέμα η Ελλάδα. Όπως έχουμε ξαναπεί, η Ελλάδα είναι όλος ο πλανήτης. Ελλάς είναι ο πλανήτης. Και οι Έλληνα άνθρωποι είναι όλοι οι πολίτες του πλανήτη. Οι Έλληνα άνθρωποι είναι και τα δημιουργήματα. Όποιος είναι λοιπόν δημιούργημα, όχι υβρίδιο, δημιούργημα της δημιουργίας, είναι Έλλη. Ας μιλάει πιο απλώς σαν διάλεπτο θέλει. Του την μάθανε. Του την επιβάλλανε. Οκ, okay, ναι. Καιρός να την αποδομήσουμε. Αυτό γίνεται με αυτό το κείμενο. Αποδομούνται όλες οι διαλέκτοι κατασκευασμένες, οι οποίες όπως είπαμε δεν τις κάνανε και μόνοι τους κάποιοι άνθρωποι. Ήταν άλλοι δαίμονες από πίσω και το κάνανε. Άρα λοιπόν, αυτοί που δώσανε την εντολή σε κάποια πιόνια και τα πιόνια εκτελούν. Αυτά τα πιόνια εμείς καλούμαστε τώρα να τα ψηφίσουμε. Όχι, κύριε. Εγώ θα ψηφίσω εσένα, τηλεθεατή μου. Εσένα που είσαι πολίτης και είσαι εδώ και ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Να ψηφίσω τον κάθε αποτυχημένο επαγγελματία προδότη πολιτικό, δεν θα το κάνω ποτέ. Έχουμε χιλιάδες εκατομμύρια Έλληνες και καλώ και όλους τους τηλεθεατές να έρθουν εδώ να καταθέσουν τη ζωή τους, την ύπαρξή τους, να συνταχθούν στον ιερό αγώνα της απελευθέρωσης της χώρας μας και του πλανήτη ολόκληρου, να γίνουν υποψήφιοι βουλευτές οι ίδιοι και να τους ψηφίσουμε εμείς. Ελάτε εσείς να σας ψηφίσω εγώ. Κύριε Βασιλιάδη, μέχρι χθες το κάνατε κι εσείς, το έκανα κι εγώ. Σωστά. Το έκανα και πάρα πολύ. Όλοι περάσαμε από εκεί. Αλλά είναι αυτό που λέγαμε στην προηγούμενη εκπομπή, ότι κάποιοι που αντελήφθησαν γιατί. Θέλησαν, μπήκαν στη διαδικασία να μάθουν την αλήθεια. Έβγαλαν τον εγωισμό τους μέχρι αυτά που γνώρισαν σήμερα. Δεν μπορείς να έχεις εγωισμό όταν είσαι δημιούργημα. Σίγουρα η πρώτη αντίδραση όταν διαβάζεις κάποια πράγματα είναι ο θυμός. Εμένα αυτό μου βγήκε. Θύμωσα τόσο πολύ γιατί έβλεπα τι γινόταν, παρατηρούσα πάντα. Και λέω δεν γίνεται, δεν μπορεί, δεν είναι συμβατό αυτό μαζί με τον άνθρωπο, ρε παιδί μου, το που βιώνουμε. Δεν γίνεται ωραία να γεννιέται ένα παιδάκι τώρα να, εδώ πέρα και το πρώτο πράγμα που του κάνουν είναι να το χαράζουν με ό,τι του κατέβει του καθενός.
και τα κάνουν τα παιδάκια να πούμε σαν πιόνια. Επειδή έχω ασχοληθεί και με εκπαιδευτικά προγράμματα και έχω γυρίσει σχεδόν όλη την Ελλάδα, πόρτα-πόρτα, έχω δει τρελά πράγματα. Και λέω, είναι δυνατόν, τι κοινωνία είναι αυτή? Είναι κοινωνία καταρχήν. Τελικά, τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Μα αν δεν υπάρχει κοινός νους, δεν είναι κοινωνία. Τώρα δημιουργείται η κοινωνία. Τώρα δημιουργείται η πολιτεία. Τώρα δημιουργούνται οι πολίτες που δημιουργούν την πολιτεία και εμείς οι ίδιοι πολίτες θα γίνουμε και οι πολιτικοί του αύριο. Γιατί η πολιτική με ητά παράγει ο πολίτης. Πολιτισμό ποιος παράγει? Πάλι ο πολίτης. Άρα για να παραχθεί πολιτισμός πρέπει να έχεις πολιτεία. Για να έχεις πολιτεία πρέπει να έχεις πολίτη. Για να έχεις πολίτη πρέπει να έχεις παιδεία. Και για να έχεις παιδεία πρέπει να έχεις πάλι πολίτες. Αυτά που μας λέτε, κύριε Βασιλιάδη, βγαίνουν από την πραγματική αποτύπωση της Ελλάδας. Σαφέστατα, κοσμοθέαση. Ακριβώς. Δεν το συζητάμε αυτό. Ακριβώς. Μα δεν γνωρίζεις ποιος είσαι, από πού ήρθες, για ποιο λόγο ήρθες. Τι ξέρεις, τι γνωρίζεις, δεν υπάρχει αυτά. Πόσες φορές, θα μιλήσω για τον εαυτό μου, πόσες φορές είδα μέσα από αυτά που έχει αναφέρει και έχει γράψει ο κύριος Αρθέμης Σόρας, κάποια πράγματα τα οποία είναι τόσο μπροστά μας και η απορία μου ήταν πώς δεν το σκέφτηκα αυτό το απλό πράγμα, έστω από μόνος μου. Γιατί δηλαδή, που σημαίνει ακριβώς που είπατε προηγουμένως, τα χαράγματα, αυτά που είχαν μπει μέσα μας, αυτά που μας είχαν διδάξει, που ήταν έξω από εμάς στην ουσία. Μα έξω δεν από είχες ποτέ παιδεία σαν μαθητής, κύριε Κανελόπουλε? Πήγες σε ένα σχολείο κατασκευασμένο από άρρωστα μυαλά, ελεγμένα από αποστάτες. Το ξέρετε ότι υπάρχει ειδική επιτροπή αλλογενών που εξετάζουν τα σχολικά βιβλία μας και τα εγκρίνουν αν θα γίνει αυτό ή όχι. Βεβαίως. Και πρέπει να εγκριθούν από αυτούς. Μπράβο. Θα εγκρίνει δηλαδή ένας αλλογενής το τι θα μάθει το δικό μου το παιδί? Θα πω ποιος που. Δεν έχω ελληνική γραμματεία. Δεν έχω προγόνους μου. Δεν έχω. Δηλαδή όλη τη ζημιά την έχουν κάνει όλοι αυτοί. Με πίσω από όλους είναι τα ίδια τα ιερατεία. Και πίσω από τα ιερατεία είναι οι μεγάλοι, μεγάλοι αποστάτες που δίνουν τις εντολές. Λοιπόν, είναι άρα, πολλά τα θέματα. Τα άρα πώς γίνεται τώρα λοιπόν εγώ, εσύ, οποιοσδήποτε Έλληνα άνθρωπος, γιώτα δημιούργημα, να είναι έξω από τη δημιουργία του. Είδες εδώ τι λέει σε αυτό το κείμενο. Γι' αυτό οι άλλοι σου λέει αυτά τα ζώα τελικά, γιατί ζώα είναι. Έτσι, έρχονται σε σένα, στο χώρο σου, να μπουν στη δικά σου δημιουργία για να υπάρξουν με κάθε τρόπο και μορφοποίηση. Παράνομα στην ομοτελειακή δημιουργία. Γι' αυτό ανέφερε πιο πάνω για τα κουνούπια, για ό,τι τους νοιάζει. Πρέπει να γιωθούν απλά, για να υπάρχουν, αλλιώς δεν υπάρχουν. Γιώνται σε σκουλίκια, σε αράχνες, και άνθρωπος δεν είσαι, ούτε Έλλην. Δεν είσαι καν στη δημιουργία για μένα. Άρα δεν υπάρχει. Άρα δεν έχουν πεδίο και επίπεδο δημιουργίας δικό τους. Όταν τα πιάνουμε, γράφησε μέσα σε παρένθεση ο πρόεδρος μας, η φυλακή τους, που είναι ο μαύρος γαλαξίας, είναι για αυτούς λόγος να υπάρχουν χωρίς κανένα δικαίωμα, παρά μόνο στο συμπατικό νόμο. Κάθε πλάσμα, ακόμη και υβρίδιο, έχει δικαίωμα στην ελεύθερη ύπαρξη και ζωή. Σε χρησιμοποιούν γιώτα. Και μαζί με σένα χρησιμοποιούν όλη τη δημιουργία σου. Έχεις δύο επιλογές λοιπόν. Αυτήν τη δική σου που ανήκεις, ομικρον γιώτα, η ομικρον γιώτα δηλαδή, και αυτήν την ομικρον γιώτα όπως τη φτιάξανε οι Κινέζοι το σύμβολο για να γυρίσουμε λίγο στα σύμβολα, στο ομικρον γιώτα, το οποίο το φτιάξανε και το βλέπουμε στην οθόνη μας. Που όχι μόνο δεν ανήκεις εκεί, αλλά εσύ την έκτισες με την ενέργειά σου, τη ζωή σου, την αληθινή σου ύπαρξη, την τροφοδοτείς και καταστρέφεις τα γιώτα δημιουργήματα Έλληνα ανθρώπους, το γιώτα δημιούργημα πλανήτη, το γαλαξία και η μόλυνση θα συνεχίσει. Ουσιαστικά έχεις μόνο μία συμβατή επιλογή, να επιστρέψεις ως Έλληνα άνθρωπος γιώτα δημιούργημα στην όμικρον γιώτα ολότητα της δημιουργίας σου. Έχει σημασία να πούμε ότι οι Κινέζοι το σύμβολο αυτό το προφέρουν, αυτό που ήταν έτοιμο, έτσι. Κύριε Βασιλιάδη, βεβαίως. Για το σύμβολο να συνεχίσουμε στο... Όχι, έχει σημασία πως το λένε. All ready. Αυτό που ήταν έτοιμο. Το που κλωγιώτα. Τώρα βεβαίως, πώς θα το πουν αλλιώς.
αυτό που ήταν έτοιμο, το οποίο το πήραν. Το διέλυσαν και κάνανε αυτό που φτιάξανε. Και τώρα τι μας κάνουν, μας δείχνουν πώς το έκαναν και το χρησιμοποιούν στη γραφή τους, σφραγίζοντας κάθε μέρα την πράξη τους και την ψευτοκυριαρχία τους, περήφανοι γι' αυτό που σου πέτυχαν, Γιώτα, δημιούργημα, Έλληνα άνθρωπε. Και να πάμε μετά σε επόμενο σύμβολο. Ωραία, συνεχίζουμε μετά τη διακοπή μας. Φίλες και φίλοι, επαναρχόμαστε σε λίγο. Μια τεράστια προσφορά, ένα τεράστιο ιερό πολιτιακό έπος. Οι ολότητες, ισοπολιτεία, ισοδυναμία, ελευθερία. Τώρα έχεις στα χέρια σου μια τεράστια προσφορά, ένα τεράστιο ιερό πολιτιακό έπος που ο δημιουργός του με σοφία και απόλυτη ακρίβεια στην αποδεικτική του στοιχειοθέτηση απευθύνει με μεγαλοπρέπεια προς κάθε άνθρωπο που θέλει να αναδειχθεί σε πραγματικό πολίτη, μαθαίνοντας και αναγνωρίζοντας τι σημαίνει και πώς δομείται η πολιτεία των πολιτών με τις υπεριδιότητες και αρχές της ισοπολιτείας, της ισοδυναμίας, της ελευθερίας και της αρετής. Οι ολότητες. Ισοπολιτεία, ισοδυναμία. Όλος ο πλανήτης μιλάει για ελευθερία, αλλά κανένας δεν μας είπε ποτέ την αλήθεια και την έννοια της πραγματικής ελευθερίας. Ήρθε η ώρα, σε αυτό το ελάνιο έπος, όλοι οι άνθρωποι να κατανοήσουν πλήρως την ελευθερία τους. Παράγγειλε τώρα 216-898-10 και 690-99-69-698 ή ηλεκτρονικά στο www.kosmotheasi.com. Φίλες και φίλοι, επαναρχόμαστε στην εκπομπή μας. Καλεσμένος ο κύριος Βασιλιάδης Δημήτριος, υποψήφιος βουλευτής στο Β3 Νότιο Τομέα Αθηνών με την Ελλήνωση Έλευσης. Τι έχουν ανάψει τα αίματα με αυτά που λέμε, κύριε Κανελόπουλε. Βεβαίως, κύριε Βασιλιάδη. Έχουν ανάψει τα αίματα, δηλαδή κάθε φορά που το διαβάζαμε το κείμενο, πραγματικά μου ανεβαίνει η πίεση. Λοιπόν, προφανώς είναι αυτό που λέμε, ο θυμός που νιώθουμε στην αρχή. Η πίεση πρέπει να ανέβει σε όλους μας, κύριε Βασιλιάδη, να θυμώσουμε όλα αυτά που μας έχουν κάνει. Πρέπει να μάθουμε και, να μάθουμε. Να τη διαχειριζόμαστε όμως με δίκιο. Γιατί η πρώτη διοίκηση που πρέπει να υπάρξει είναι να διοικείς τον εαυτό σου και να χαλιναγωγείς τα συναισθήματά σου. Και αυτό γίνεται μόνο με τη λογική και όλο το αξιακό εννοείται, έτσι. Λοιπόν, το επόμενο σύμβολο τώρα, το λένε τσι, θα σας θυμίσει λίγο το R, το αγγλικό, στο σχήμα, και λέει τώρα εδώ το κείμενο. Πρέπει να ξέρετε ότι το κινέζικο προϋπήρχε του αγγλοσαξονικού. Είναι ο πρώτος κύκλος στο κινέζικο, άσχετα που το διαβάσαμε τρίτονης. Οι βρωμερές αποστατικές μοιασματικές δυνάμεις, ακούστε το λεξιλόγιο, να το πω πιο αργά. Οι βρωμερές, αποστατικές, μοιασματικές δυνάμεις κατασκεύασαν το αγγλικό και το ρώσικο. Ήταν η ώρα να φτιάξουν τους τρεις δικούς τους ομόκεντρους κύκλους, την τριάδα, και με κοινά σύμβολα ένωσης μεταξύ των τριών γραφών για την ολική δυνάστευση των ανθρώπων και του πλανήτη. Μάλιστα. Αλλά οι Κινέζοι με το τσι, που το λένε έτσι, και σημαίνει ενέργεια, ροή, η ενέργεια της ψυχής κάθε ανθρώπου, και μετά το βλέπουμε στο αγγλικό R, η ροή και η ενέργεια του άλφα ανθρώπου, R, που παρενέβησαν και κλέβουν την ενέργειά του. Έτσι οι Κινέζοι έχουν αλλάξει αυτό το τεράστιο σύμβολο, το ρο, το δικό μας, το γεωμετρημένο, σε το λένε τσι, είναι σαν το R. Το βλέπουμε στην οθόνη όλοι, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Στο πρώτο σημείο του συμβόλου κλείδωσαν σε τετράγωνο ορθογώνιο τη ροή του α, του δικού τους, έτσι. Και το α με ένα μπαστούνάκι, το γ, το δικό τους πάλι, το στραβό. Πάλι κλείδωμα κάνανε, το είδες. Πώς το κάνουν, δεν είναι κάθετο το γ, είναι το δικό τους το μπαστούνάκι, το κλεμμένο. Αλλιωμένο βέβαια πάντα. Τοποθέτησαν τη ροή λοιπόν κλειδωμένη. Και έπειτα τοποθέτησαν άλλο ένα γιώτα δικό τους κατασκεύασμα για να κατευθύνουν, να κλέβουν τη ροή της ενέργειας του γιώτα δημιουργήματος. Τι διαφορά έχει αυτό το σύμβολο από τα κόμματα, τους κυβερνώντες, τους ιεράρχες, τα ιερατεία, τους πολιτικούς, τους διδασκάλους, λέμε το, λέτε διδασκαλευτή, λοιπόν, τους επιστήμονες, τους προφήτες και χιλιάδες ακόμη. Κοίτα να δεις τώρα, πώς συνδέονται. Οι Κινέζοι λοιπόν. Συνδέεται και αυτό, κύριε Βασιλιάδη. Το αποδίδουν και ως μονάδα μέτρησης. Θα σας διακόψω. Συνδέεται
με προηγούμενη ερώτησή μου σε προηγούμενη εκπομπή ότι κανένας δεν έχει βρεθεί να αντιπαραταθεί σε όλα αυτά που έχει γράψει ο κύριος Αρδέμης Σόρας. Μπορεί. Ας το δούμε. Αν μπορούσε να το κάνει. Εδώ δεν τόλμησαν ποτέ να απαντήσουν θεσμικά για τα οικονομικά εργαλεία που έφερε, που είναι κάτι υλικό, έτσι, απτό. Και βάλα τα παπαγαλάκια να λένε εκεί δύο μπούρδες. Που ουσιαστικά τα έχουν αποδεχτεί, γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν. Τα έχουν αποδεχτεί, αλλά επίσημα θεσμική απάντηση. Έτσι. Να πούνε ότι δεν είναι έτσι, δεν υπάρχει πουθενά. Υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες είναι υπέρ. Εννοείται. Έτσι. Υπάρχει, ας πούμε, για παράδειγμα, και ο κοινοβουλευτικός έλεγχος για τη μετοχή της Ανατολής και την πραγματική της αξία. Δεν μπορεί να πει άλλος, αλλά επίσημα, τίποτα. Βάλα κάτι παπαγαλάκια γύρω-γύρω να λένε τις μπούρδες τους. Γιατί. Πού να μιλήσουν, τι να πούνε. Ακόμη λοιπόν και το σύμβολο τσι, το θεοποιούν ως το τσι. Είναι η ουσιαστική ενέργεια η οποία διατηρεί τη δομή και την ακεραιότητα όλων των ορφών και των ουσιών στο σύμπαν. Είναι η ζωτική δύναμη η οποία ρυθμίζει συνεχή εναλλαγή και ροή της ζωτικότητας όλων των πραγμάτων. Καταλαβαίνεις γιατί έχουν κάνει στη ροή σου την πραγματική, στη λεωφόρο της δημιουργίας σου. Αυτό έκαναν. Και εσύ τους επέτρεψες να καθοδηγούν στο δημιουργικό σου βίο την πραγματικότητα των γεγονότων, των πραγμάτων και να διαμορφώνουν το περιβάλλον σου, ορατό και αόρατο, τρέχοντας και συντηρώντας το Μάτριξ, την εικονική δική τους πραγματικότητα, τον ψεύτικο χρόνο, ψεύτικη ζωή και βίο, γεμάτη πόλεμο, βιασμό, σώματος και ψυχής, αντινόηση που τη συναντάμε καθημερινά, γεμάτη ψεύτικους θεούς, άγιους, δόγματα, εκκλησίες, σκοτεινούς δαίμονες, να διοικούν από τις σκιές παράνομους νόμους, ανύπαρκτη δικαιοσύνη, μόνο να συντηρεί το καθεστώς τους και χιλιάδες αντιαξιακά κοινά γιώτα. Κοίτα γιώτα δες, αντιαξιακά. Όχι κοινά, λάθος έκανα. Και χιλιάδες αντιαξιακά. Κοίτα γιώτα δες, όλες οι αποδείξεις τώρα πια είναι μέσα στα μάτια σου, μπροστά στα μάτια σου. Μία μευράνη σε χωρίζει από την ολότητά σου όμικρο γιώτα. Όλα είναι στο μυαλό και στα χέρια σου. Την ώρα που όλα τα γιώτα θα θελήσουν να επιστρέψουν στην ολότητα όμικρο γιώτα της δημιουργίας τους, τότε απλά, το έχουμε ξαναπεί αυτό έτσι, οι άλλοι δεν θα υπάρχουν. Με την αναγνώριση της ολότητάς τους, το σύμβολό τους αυτό σπάει. Δεν υπάρχει, δεν συντηρείται. Όλες οι δυνάμεις ασφαλείας της νομοτελειακής δημιουργίας θα είναι μαζί σου, γιώτα δημιούργημα, διότι τις αναγνωρίζεις και κανένας δεν είναι πιο δυνατός από τις τεράστιες δημιουργικές δυνάμεις μέσα στα πεδία και επίπεδα της δικής μας αληθινής δημιουργίας. Νόμος της νομοτέλειας, εσείς όλοι οι άνθρωποι και οι μητέρες, το πώς προστατεύετε τα μωρά παιδιά σας και τη ζωή σας, και τη ζωή σας δεν θα δίνατε για τα παιδιά. Και οι μανάδες, όχι μόνο, και οι πατεράδες. Αλλά πιο πολύ οι μανάδες, το αναφέρω εδώ. Η νομοτελειακή δημιουργία που είστε δημιουργήματά της, που είναι η μάνα μας δηλαδή στην ουσία, η μήτρα, δεν φαντάζεστε τι θα κάνει για εσάς, αλλά και τι θα κάνει στα ζώα και σε όλο το αποστατικό κατασκευασμά τους. Έτσι το τελειώνει αυτό το σύμβολο ο πρόεδρος μας. Για σκέψου τώρα, δηλαδή, θα επιτρέψει ποτέ κανένα στο παιδί του να το κάνουν ό,τι θέλουν οι αποστάτες και δεν θα αντιδράσει. Και εμείς που είμαστε παιδιά, δημιουργήματα της ίδιας δημιουργίας και έχουμε όλες τις δυνάμεις δικές μας. Είναι δυνατόν είναι να αυτό... επιτρέπουμε αυτό το μάτι ακόμα να υπάρχει. Αυτό είναι να μπει ακριβώς στο νου του καθενός, να το αντιληφθεί. Θα διαβάσω το κείμενο, το 11ο κεφάλαιο, στο thekiriafi.gr ή δείτε τις εκπομπές ή διαβάστε το, μελετήστε το, συνειδητοποιήστε όλη την αλήθεια. Η αλήθεια είναι μονόδρομος. Όπως και η Ελλήνων Συνέλευση είναι μονόδρομος γιατί είναι δημιούργημα της αλήθειας. Την Ελλήνων Συνέλευση δημιούργησε η αλήθεια. Και η αλήθεια είναι αυτό που είμαστε όλοι μας από τη δημιουργία μας. Ποιος δεν θέλει την αλήθεια και θέλει το ψεύδος. Άρα έχεις πάλι, όπως θα πω εγώ τώρα, δύο επιλογές. Την αλήθεια και το ψεύδος. Επέλεξε που θες να είσαι. Απλά. Δεν θέλουμε όλη την αλήθεια. Δεν πολεμάμε, είναι λεπτόλυμη. Αλλά αυτό που αναφέραμε σε προηγούμενες εκπομπές ήταν σε ό,τι έχουμε γνωρίσει, έχουμε μάθει, έχουν βάλει
ψήγματα δόσεις αλήθειας, έτσι, και πολλά ψέματα. Άρα υπάρχει, μπορώ να πω εγώ δηλαδή όπως το σκέφτομαι, ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος δεν είναι σε θέση να διακρίνει την αλήθεια και το ψέμα. Λοιπόν, άρα πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία και να ξεκαθαρίσουμε η αλήθεια σαν ορισμό για να φτάσει σε κάποιο σημείο ο άνθρωπος για να την ξεχωρίζει από το ψέμα το οποίο συμβαίνει σήμερα. Ναι, η αλήθεια είναι απόλυτη. Η αλήθεια είναι επίσης αξία. Η αλήθεια είναι ο ίδιος ο Απόλλωνας. Ο ίδιος. Ο δικός μας ο ίδιος ο Απόλλων είναι η αλήθεια. Όταν βγαίνει ο ήλιος δεν βγαίνει για όλους. Κάνει επιλογή, θα φέξω το Κανελόπουλο και θα αφήσω το Βασιλιάδη χωρίς ήλιο σήμερα και αύριο θα φωτίσω όποιον άλλον. Όταν βγαίνει, βγαίνει για όλους. Άρα όταν η αλήθεια ανατέλει, φωτίζονται όλα. Φωτίζονται και τα υβρίδια. Όλοι θα μάθουν την αλήθεια, έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή. Όλοι όμως, ακόμα και οι αποστάτες, που την γνωρίζουν βέβαια οι μεγάλοι. Τα πιο για τους μπορεί να μην την γνωρίζουν, γιατί είναι κατευθυνόμενα. Okay. Ναι, αλλά η αλήθεια είναι αλήθεια. Είναι απόλυτη, είναι μία και είναι αυτή που έχει καταγραφεί και όχι μόνο για τη δικά μας τη γενιά, για όλες τις επόμενες γενιές που έρχονται. Είναι μια τεράστια διαθήκη αυτό και άλλα κείμενα και όλα όσα έχει γράψει και θα γράψει στο μέλλον ο πρόεδρος μας ο Αρτέμης Ωρας ως μηχανισμός αφύπνισης που είναι. Δεν είναι μια ιδιότητα, έχουμε ξαναπεί, είναι πολλές ιδιότητες του. Και ο λόγος που γιωθήκανε τώρα είναι πάλι συγκεκριμένος. Είναι η εποχή που όλα αλλάζουν και όλα επανέρχονται στην ορθή νομοτελειακή τους θέση, όπως ακριβώς δημιουργήθηκαν να είναι. Δεν γίνεται να δημιουργήσω κάτι και μετά να το μεταλλάσσω. Αυτό δεν είναι δημιουργία, προφανώς. Αυτό είναι κάτι άλλο. Άρα λοιπόν η δημιουργία είναι αυτή. Πού θέλεις να είσαι αδερφέ μου, στην πολίτη μου, στη δημιουργία ή εκτός. Με τον άνθρωπο ή με τους αποστάτες. Πολύ απλή η απάντηση. Πολύ απλή και η ερώτηση. Η θέση όμως θα πάρουν όλοι. Και η με και η δε. Εγώ πήρα θέση. Εσύ πήρες, κύριε Ανδρόπουλε. Αν δεν πήρες, θα πάρεις. Εσύ, θηλετιατέ μου, αν δεν πήρες, θα πάρεις θέση τώρα. Τώρα πρέπει να μαζευτούμε, να γίνουμε όλοι ένα όπως είμαστε ούτως ή άλλως. Είμαστε απλά να το θυμόμασταν. Ευκαιρία να το θυμηθούμε τώρα. Δίκαιος καιρός δηλαδή. Η ευκαιρία είναι ο δίκαιος καιρός. Για να το λέμε λίγο, να μαθαίνουμε και ελληνικά. Κύριε Βασιλιάδη, τελειώσαμε και για σήμερα. Τόσο γρήγορα. Τόσο γρήγορα, ναι. Είναι ευχάριστη η παρέα σας και αυτά που συζητάμε. Φαίνεται ο χρόνος. Το Μάτριξ, ο εικονικός ψεύτικος. Ακριβώς. Φίλες και φίλοι, όλες οι αποδείξεις είναι μπροστά μας. Μένει να τις δούμε. Και για να τις δούμε, πρέπει να τις δούμε με τα μάτια του νου. Γεια σας, θα επανέλθουμε.